Πάμε τώρα στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και θα ξεκινήσω, κυρία Μπακογιάννη, αντίστροφα σε εσάς. Θα πάω μετά στην ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Θα ξεκινήσω από την επόμενη μέρα. Αν πιστεύετε ότι μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα η επόμενη μέρα για την κυβέρνηση είναι καλύτερη ή πιο δύσκολη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συμφωνώ με τον κύριο Κίρτσο. Η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Φετινοπολά. Η κυβέρνηση υπέστη ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Αναμενόμενο, κατά τη γνώμη μου, διότι βεβαίως ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα και είναι λογικό να στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης και αντικειμενικά, διότι έχει προβλήματα λόγω του μνημονίου, αλλά και επίσης διότι η κυβέρνηση εμφανίζει πάρα πολύ μεγάλες αδυναμίες στην εφαρμογή μιας πολιτικής στην οποία δεν πιστεύει. Δηλαδή έχει διπλό πρόβλημα η κυβέρνηση. Έχει μια διγλωσία καταρχήν με την έννοια ότι δεν πιστεύει ότι θα έχει αποτέλεσμα αυτή η πολιτική. Και αυτό εμφανίζεται στον ελληνικό λαό. Αυτή η έλλειψη σχεδίου, στόχου για το αύριο. Διότι σου λέει ο Έλληνας, εντάξει, υποφέρω, εντάξει, σφίγγω το ζωνάρι. Πόσο θα διαρκέσει αυτό, θα βγω από αυτό το τούνελ. Εκεί δεν υπάρχει αξιόπιστη απάντηση από την κυβέρνηση. Και αυτό νομίζω το μεγάλο έλλειμμα ήταν καθοριστικός παράγων για αυτές τις εκλογές. Τώρα, τα σενάρια λένε και είναι έντονα τον τελευταίο καιρό ότι αν η κυβέρνηση έρθει σε αδυναμία να διαχειριστεί τα πράγματα και να εφαρμόσει την πολιτική του μνημονίου την επόμενη χρονιά, υπάρχει και η λύση των σχημάτων συνεργασίας. Με τον κύριο Κίρτσο συμφωνήσατε μέχρι τώρα στην ανάλυση του, συμφωνείτε και με το άλλο που είπε, ότι δηλαδή υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι να στηρίξουν την κυβέρνηση ώστε να μην χρειαστούν εκλογές, αλλά με σχήματα κυβερνητικής συνεργασίας να προχωρήσει. Δεν ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου, αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Εάν με ρωτάτε εμένα προσωπικώς, η απάντησή μου είναι όχι. Σας ρωτώ, βεβαίως. Ναι, το υποθέτω, γι' αυτό απαντώ ευθέως. Η απάντησή μου είναι όχι και γιατί. Διότι εντολή συνεργασίας, κύριε Χατζηνικολάου, δίνει μόνο ο λαός. Για να μην έχουμε αυταπάτες. Όλα τα υπόλοιπα είναι μοιράσματα καρέκλας. Λέτε λοιπόν, κανένας λοιπόν δεν ενδιαφέρεται πριν να από πάρει εθνικές εκλογές, εσείς δεν διατίθεστε για όχι συμμετοχή ή στήριξη κυβέρνησης. Ρητός και κατηγορηματικός. Εμένα ο ελληνικός λαός με εξέλεξε στην αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση θα είμαι μέχρι τις επόμενες εκλογές που ενδεχομένως μου δώσει άλλη εντολή. Μέχρι τότε όμως η θέση μου είναι πάρα πολύ σαφής. Θέλω όμως να σας κάνω, επιτρέψτε μου για ένα αμέσως λεπτό. Θα ζητήσω και μου ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Ναι, επιτρέψτε μου, διότι φοβούμαι. Θέλω όμως πριν να κλείσουμε το θέμα των συνεργασιών. Εσείς προετοιμάζεστε για την ίδρυση ενός νέου πολιτικού κόμματος. Στις 21 Νοεμβρίου έχετε αναγγείλει ότι θα το κάνετε. Είναι γνωστό. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν στο πλαίσιο με το οποίο αυτό το κόμμα θα κατέλθει στις εκλογές θα υπάρχει η πρόβλεψη της συμμετοχής του κόμματος σε σχήματα συνεργασίας. Αν δηλαδή πάτε να φτιάξετε, να το πω έτσι, ένα κόμμα φιλελευθέρων αλλά γκένσερ, ας πούμε, που συνεργαζόταν ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις με κάποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα στη Γερμανία για το σχηματισμό κυβέρνησης. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πιστεύω ότι θα ξαναυπάρξει μονοκομματική κυβέρνηση στο ορατό μέλλον. Τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν ακριβώς τη συρρήκνωση των δύο μεγάλων κομμάτων. Ουσιαστικά, αντί να μιλάνε σήμερα, που φοβάμαι ότι είναι μια συζήτηση που δεν αγγίζει κανέναν, ποιος κέρδισε, διότι στην ουσία κερδισμένος από αυτές τις εκλογές δεν υπάρχει, αν εξαιρέσετε το Κομμουνιστικό Κόμμα που προσέθεσε αναμφισβήτητα ψηφοφόρους στα ψηφοδέλτια του και τη Δημοκρατική Αριστερά που παρουσίασε και κατεγράφει ως μια πολιτική δύναμη. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι είναι χαμένοι, κύριε Χατζηνικολάου. Το να μιλάμε σήμερα ότι ο ένας έχασε 1.200.000 ψηφοφόρους, ο άλλος 500.000 ψηφοφόρους και γενικώς να πανηγυρίζουν, φοβούμαι ότι είναι λίγο το θέατρο του παραλόγου. Επί της ουσίας, το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχασε 10 μονάδες, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία έπεσε ακόμα πιο κάτω από το ιστορικό χαμηλό των εθνικών εκλογών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στο ουσιαστικό κομματικό σύστημα και στα διλήμματα που ήξερε, κύριε Χατζηνικολάου, ο Έλληνας πολίτης ότι τα ψεύτικα. Και τα ΜΕΝ και τα ΔΕ τα διλήμματα δεν αγγίξανε τον κόσμο. Γι' αυτό και ο κόσμος απήχε. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Κρήτη,
όπου είχα την τύχη να περιοδεύω όλο τον τελευταίο καιρό. Θα το πείτε για την Κρήτη, αλλά να προσθέσω λίγο αλατοπίπερο. Λένε ορισμένοι ότι αν το άκουσα σήμερα, να διατυπώνεται σε σχόλια στα ραδιόφωνα. Ότι αν η Ντόρα Μπακογιάννη δεν είχε κατεβάσει υποψήφιο στην Κρήτη, η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αν προσθέσει κανείς το ποσοστό του υποψηφίου σας στην Κρήτη σε αυτό της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν πρώτο κόμμα. Διότι οι ψήφοι που πήρε ο υποψήφιός σας στην Κρήτη, σε πανελλήνιο επίπεδο, αν κανείς τους υπολογίσει, είναι περίπου 2%. Κύριε Χατζηνικολάου, οι ψήφοι που πήρε ο Δημήτρης Γιαννουλάκης δεν προέρχονται όλοι από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αθρηστικά δεν θα προέκυπτε ποτέ το αποτέλεσμα. Μάλιστα. 50% με το ζόρι για 25 ψήφους εξελέγει ο κύριος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης. Οι ψήφοι που πήρε ο κύριος Γιαννουλάκης προέρχονται και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και από το χώρο τον ευρύτερο, αν θέλετε. Αλλά το πιο σημαντικό, και θέλω να το τονίσω και κατά πάσα πιθανότητα κανένας δεν το πρόσεξε, είναι ότι στην Κρήτη το ποσοστό της αποχής είναι το χαμηλότερο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θέτω εγώ είναι γιατί. Η απάντηση που τουλάχιστον εγώ δίνω είναι ότι υπήρχε μια εναλλακτική λύση για τον ψηφοφόρο, αξιόπιστη, με καθαρό πολιτικό και αυτοδιοικητικό μήνυμα, χωρίς όμως λαϊκισμούς και δημαγωγίες. Και ο κόσμος εμπιστεύτηκε αυτή την πρόταση. Τώρα, και έφτασε στο αποτέλεσμα. Κυρία Κοραή, θα σας δώσω σε ένα λεπτό το λόγο. Για την Κρήτη. Απλώς τώρα, επειδή με ρωτήσετε για το κόμμα και σας χρωστάω την απάντηση. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο να πείτε και για το κόμμα. Θέλω όμως να ρωτήσω, για να κλείσουμε το θέμα των συνεργασιών, προς τα πού αισθάνεστε πιο κοντά. Δηλαδή, την επόμενη μέρα μιας εκλογικής αναμέτρησης, η πρώτη σας επιλογή θα είναι να συνομιλήσετε με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Δημοκρατία? Κύριε Χατζηνικολάου, έχω πει πάρα πολλές φορές, τις εντολές της εργασίας τις δίνει ο λαός. Και τις δίνει ο λαός με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετεί τα κόμματα στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ απλό. Λέτε ότι ο λαός λοιπόν επιλέγει. Και παίρνει το πρώτο κόμμα. Ένα πράγμα όμως δεν μπορείς να διαπραγματευτείς, εάν έχεις μια στοιχειώδη σοβαρότητα στην πολιτική που δικαιούμαι να ισχυρίζομαι ότι έχω. Ότι μια οποιαδήποτε συμφωνία γίνεται με βάση προγράμματος. Προγραμματικές συμφωνίες κάνουν τα κόμματα. Διότι αλλιώς δεν υπάρχουν. Και αν θέλουμε να έχουμε μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας, αυτή η κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας πρέπει να συμφωνήσει στο περιεχόμενο της πολιτικής που θα ασκηθεί. Κατά τη γνώμη μου, όταν θα συνεργαστούν 2 ή 3 κόμματα ή δεν ξέρω πόσα, εκ των πραγμάτων θα υπάρξει και μια προγραμματική συμφωνία και ένας εσωτερικός έλεγχος μεταξύ των κομμάτων για να ελέγχει και την απόδοσή του ο καθένας. Μάλιστα. Το οποίο είναι κάτι που το χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, που σίγουρα δεν χρειάζεται η χώρα, είναι αυτή την εικόνα που ακόμα και από χθες βλέπω σε όλες τις τηλεοράσεις, την απίστευτη κοκορομαχία. Φταίσαι εσύ, φταίω εγώ, φταίσαι εσύ, φταίω εγώ. Πάντως εδώ, κύριε Μπακογιάννη, δεν την είδε την κοκορομαχία, εκτός αν δεν μας παρακολούθησε από την αρχή. Σας παρακολούθησα, κύριε Πεταλωτή, επιτρέψτε μου, παρακολούθησα πολλούς εκπροσώπους σας και μέχρι και σήμερα το βράδυ. Συγχωρέστε με. Εγώ κοκορομαχία δεν νομίζω ότι πει. Συγχωρέστε με, είδα τον κύριο Ρέπα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο στο κανάλι του κυρίου Χατζηνικολάου. Η εικόνα την οποία δίνανε, κύριε Πεταλωτή, ήταν μια εικόνα που αδικούσε το λαό. Σήμερα υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος, ο οποίος δεν προσήλθε, διότι όχι, δεν ήθελε να μπει στα, όχι μόνο δεν ήθελε να μπει στα διλήμματα τα οποία τον θέσατε, δεν ήξερε πραγματικά ποιο είναι το καλύτερο για τον τόπο. Αυτό το πράγμα είναι τεράστια ευθύνη όλων των κομματικών ηγεσιών. Όταν φτάνει ο Πρωθυπουργός να λέει παραμονές των εκλογών ότι εγώ ενδεχομένως θα πάω σε εθνικές εκλογές, την ώρα που τα σπρέτ φτάνουν σχεδόν τα 1000, κύριε Πεταλωτή, πόσος αγώνας θα χρειαστεί πάλι για να τα ξαναρίξετε εκεί που ήμασταν όλοι, διότι είναι εθνικό το θέμα, πριν ξεκινήσει. Με τα ευκαιριακά σπρέτ καθημερίσια διάταξη και καθημερίσια βάση, δεν μπορούμε να κάνουμε τις μεγάλες επιλογές για τη σωτηρία της χώρας. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση Καραμαλή να πηγαίνουμε δημοσκοπικά. Βάζουμε άλλα κριτήρια. Και το υπεύθυνο του Πρωθυπουργού για το αν πρέπει να πάμε μπροστά, αν υπάρχει νομοποίηση της κυβέρνησης αυτής, νομίζω ότι λίγοι πρωθυπουργοί θα το βάζουν όπως το έχουν. Κύριε Πεταλωτή, μία είναι η νομιμοποίηση την οποία ζητά ο ελληνικός λαός. Είναι η έξοδος από την κρίση. Βεβαίως. Η νομιμοποίηση του κόμματος, του Α ή του Β, δεν τον ενδιαφέρει.
Αν δείτε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα, θα μου επιτρέψετε να έχω τη γνώμη μου, αυτού του διλήμματος ήταν ζημιογόνο για την ελληνική οικονομία, κύριε Πεταλωτή. Ήταν ζημιογόνο και για τη θέση του κυρίου Παπακοσταντίνου, ο οποίος σήμερα είναι στο Λονδίνο και προσπαθεί να πείσει ότι είμαστε η Ελλάδα μια σοβαρή χώρα. Πάντως, δεν δείξαμε δείγματα. Ότι πείθουμε περισσότερο από όσοι πείθαμε πριν από ένα χρόνο. Κύριε Μπορεί. Γιάννη. Αλλά σήμερα η κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Πεταλωτή. Τα νέα για την οικονομία δεν είναι καλά, το ξέρετε κι εσείς. Τα έσοδα δεν είναι τα προσδοκόμενα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά αρνητική εικόνα την οποία αυτή τη στιγμή έχουμε. Παλεύουμε για την επιβίωση, λυπάμαι, αλλά θεωρώ ότι τα κομματικά παιχνίδια των τελευταίων εκλογών δεν έστειλαν το μήνυμα της σοβαρότητας που έπρεπε να στέλνει ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ξέρετε πως διαφωνούσα από την αρχή με ένα ανύπαρκτο δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Λες και υπάρχει ένας Έλληνας που δεν θέλει να βγει από το μνημόνιο το λιγότερο δυνατόν. Σε αυτό διαφωνούσατε, γιατί εσείς υποστήριξατε το μνημόνιο. Βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου. Και το υποστήριξα και καταψήφισα συγκεκριμένα μέτρα, διότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν τα διαπραγματεύτηκε σωστά. Και εγώ θέλω τη χώρα μου να μπορεί να διαπραγματεύεται αύριο. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Εγώ λαϊκισμό, κύριε Χατζηνικολάου, και δημαγωγία δεν επέτρεψα στον εαυτό μου και σε άλλες πολύ πιο δύσκολες εποχές. Άρα επιτρέψτε μου τουλάχιστον εκεί να είμαι σταθερή. Κυρία Μπακογιάννη, σας άκουσα να είστε πραγματικά υπέρμαχος ενός πολιτικού πολιτισμού. Και το προσυπογράφω και νομίζω ότι όλοι μας εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, ο προεκλογικός αγώνας ο οποίος έγινε στην Κρήτη δεν νομίζω ότι ανταποκρινόταν σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες που ήρθαν τουλάχιστον στα δημοσιογραφικά γραφεία εδώ τα δικά μας ήταν για έναν άγριο προεκλογικό αγώνα με απειλές, με πιέσεις που καθόλου δεν τίμησαν ενδεχομένως και τις δύο πλευρές, και τη δική σας πλευρά της οικογένειας Μητσοτάκη και την άλλη πλευρά των σαμαρικών της Κρήτης. Κυρία Κοραή, άρα με λοιπόν, γιατί υπόδειγμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποιο υπόδειγμα θέλετε να υπερασπιστείτε όταν στην πρώτη αναμέτρηση, στην οποία δοκιμάζετε τις προσωπικές σας δυνάμεις, πολιτικών σας φίλων, τα διάφορα επιχειρήματα δεν ήταν και τα πιο πολιτισμένα τα οποία μπήκαν στην πολιτική αντιπαράθεση. Κυρία Κοραή, είναι σαφές ότι δεν έχετε καμία εικόνα για την Κρήτη. Όχι, έχω απόλυτη εικόνα. Απολύτως καμία. Έχω απόλυτη εγώ θα εικόνα, σας καλούσα. Κυρία Κοραή, επιτρέψτε μου, διότι τα πράγματα... Να ακούσουμε την απάντηση όμως. Να ακούσουμε την απάντηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος του οποίου οι δηλώσεις μου είναι καταγεγραμμένες και οι συνεντεύξεις μου σε ολόκληρη την Κρήτη είναι καταγεγραμμένες σε όλα τα τηλεοπτικά δελτία. Μπέστε στον κόπο, ανοίξτε το κομπιούτερ σας, μπέστε από το Κρήτη TV είναι μέχρι μόνο το Κρέτα. Οι δηλώσεις είναι και το Παρασκήνιο. Εάν βρείτε την οποιαδήποτε δήλωση πέραν του ότι λέω ότι είναι καθόλου συμπαθής ο κύριος Πλακιωτάκης και καθόλου συμπαθής ο κύριος Αρναουτάκης, πλην όμως. Εγώ έχω κάνει αυτή την επιλογή και προχωρώ και εξηγώ πολιτικά γιατί την έχω κάνει. Αυτά τα οποία λέτε σήμερα, επιτρέψτε μου να πω, είναι ορισμένα από τα επιχειρήματα που ακούγονται από ορισμένους τυριγύλης. Λυπάμαι για το επίπεδο. Η μάχη στην Κρήτη ήταν σε υψηλότατο πολιτικό επίπεδο και χαίρομαι γι' αυτό. Ένας άνθρωπος επιχειρηματίας που δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική κατάφερε σε ένα ανύπαρκτο οργανωμένο κόμμα. Δεν ήταν στην Όδο ο κύριος Γιαννουλάκης. Βεβαίως. Αλλά δεν είχε ποτέ θέση από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε πάρει ποτέ θέση. Ήταν ένας μαχητής, ένας άνθρωπος ο οποίος κατέβηκε. Κατεβήκαμε χωρίς κόμμα, χωρίς γραφεία, χωρίς λεπτά. Και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα, για το οποίο πάντως άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τους κριτικούς. Για να γυρίσουμε στα γενικά και τα σημαντικά, γιατί εγώ θεωρώ τώρα, θα μου επιτρέψεις αγαπητή μου Χριστίνα, ότι αυτό ήταν κουτσομπολιό και δεν νομίζω ότι είναι στο κέντρο της πολιτικής. Θέλω να κλείσω με την κυρία Μπακογιάννη με ερώτημα για το νέο κόμμα. Πώς θα προσδιορίζετε πολιτικά και ιδεολογικά αυτό το νέο κόμμα? Θα το χαρακτηρίζατε κεντρό, θα λέγατε ότι είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα, ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα, όπως σας κατηγορούν ορισμένοι αγαπημένοι φίλοι σας από το κόμμα που προέρχεστε, από τη Νέα Δημοκρατία? Κύριε Χατζηνικολάου, είναι βέβαιο ότι στο πολιτικό και στο κομματικό σκηνικό υπάρχει ένα κενό και υπάρχει επίσης, κατά τη γνώμη μου βεβαιότητα, ότι ο κόσμος θα παρατοποθετείται. Αυτό λοιπόν το οποίο σήμερα χρειάζεται είναι ένα ευρύτερο κόμμα της κεντροδεξιάς, καθαρά
δηλαδή καθαρά τοποθετημένο, φιλελεύθερο, ένα κόμμα το οποίο θα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε αυτό το οποίο ονομάζονται τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Είναι απίστευτο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όλη η συζήτηση γίνεται μόνο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μιλάει για τον ιδιωτικό τομέα, για τους υπαλλήλους που απολύονται από τον ιδιωτικό τομέα, για αυτούς οι οποίοι βιώνουν την ανεργία. Μάλλον δεν έχετε ακούσει τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρία Μπακογιάννη. Κύριε Σοφιανέ, εσείς και εγώ ιδεολογικά έχουμε με πολύ μεγάλη διαφορά. Σας σέβομαι και με σέβομαι και πιστεύω. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι για μένα το κενό αυτό στην πολιτική είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάποια στιγμή δε αυτό το οποίο εμείς φιλοδοξούμε δεν είναι ούτε να βγούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε μαγικές λύσεις, ούτε ότι έχουμε μαγικές συνταγές, ούτε ότι θα εξαλείψουμε το έλλειμμα σε 18 μήνες, αλλά θα μιλήσουμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό για αυτά τα οποία πιστεύουμε και προτείνουμε. Εμείς είμαστε καθαρά ευρωπαϊκό κόμμα, καθαρά, τεράστια διαφορά με εσάς κύριε Σοφιανέ. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο είμαστε φιλελεύθερο, καθαρά. Και έχετε κυβερνήσει αυτή τη χώρα, κυρία Μπακογιάννη. Βεβαίως, βεβαίως κύριε Σοφιανέ. Ο καθένας μέσα στο κόμμα δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει. Εγώ πράγματι έχω κυβερνήσει. Είμαι ένα κομμάτι του παλιού πολιτικού συστήματος όπως μου προσάπτουν. Πιστεύω όμως ότι κανένας, μα κανένας, ούτε εσείς κύριε Σοφιανέ, ούτε εγώ, είμαστε ίδιοι μετά την κρίση. Μάλιστα. Εγώ τουλάχιστον μετά την κρίση νιώθω ότι σήμερα στην Ελλάδα χρειάζεται κάτι τελείως διαφορετικό και αν δεν το βλέπουμε απλώς τρουθοκαμιλίζουμε. Αν δεν παίρνουμε τα μηνύματα από αυτές τις εκλογές, απλώς τρουθοκαμιλίζουμε. Τουλάχιστον θα κάνω μια προσπάθεια να το αποφύγω και να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, και διότι πραγματικά κύριε Χατζηνικολάου πιστεύω συνεργασία χρειάζεται, εθνική ομοψυχία χρειάζεται. Ας βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και μετά ας βγάλουμε τα μάτια μας μεταξύ μας. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βγει η Ελλάδα από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπακογιάννη, για την παρέμβασή σας.